Γεια σας, τι κάνετε, πως είστε, εγώ μια χαρά. Σήμερα θα κάνουμε άλλο ένα βίντεο με Tire Maker. Γιατί κάνω τώρα, θα μου πεις, βίντεο με το Tire Maker, με παίχτες. Κοίτα, αυτά τα βίντεο τραβάνε και το κάνω για τα βίντεο. Βλέπουμε εδώ τις κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία η καλύτερη είναι από άλλο πλανήτη. Δεύτερη πολύ καλός. Τρίτη decent. Τέταρτη μεχ. Και πέμπτη γιατί παίζει ποδόσφαιρο. Πρώτος είναι ο Κουν Αγκουέρο. Αγκουέρο, εντάξει, καλός. Έχει βάλει και πολλά γκολ με τη City. Θα τον βάλω στο tire. Είμαι ανάμεσα με decent και πολύ καλό. 2000 years later. Θα τον βάλω στο. Δεν ξέρω. Θα τον βάλω στο πολύ καλό. Ίσως να πρέπει να τον βάλω και στο decent. Αλλά θα τον βάλω στο πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε. Harry Kane. Decent. Δεν το συζητώ. Εντάξει, καλό. Παίζει και με την Tottenham. Εντάξει. Καλό είναι. Αλλά πιστεύω υπάρχουν και καλύτεροι. Στο decent. Γιάν Όμπλακ. Decent είναι δραματοφύλακας. Δεν είναι ποδοσφαιριστής. Εντάξει. Είναι πολύ καλός σαν goalkeeper. Υπάρχουν και καλύτεροι. Ωραία. Diego Godin. Κατευθείαν μεχ. Εντάξει. Καλός. Αλλά αν πάμε με τα σημερινά δεδομένα, δηλαδή τη σήμερα ημέρα που παίζει ποδόσφαιρο νομίζω. Παίζει, δεν θυμάμαι που παίζει, αλλά δεν νομίζω να είναι καλός σε αυτή την ηλικία, θα είναι αργός. Εντάξει, δεν θα είναι καλός γενικότερα. Όχι, όχι απλά. Σέργιο Ράμος. Πολύ καλός, έχει κουβαλήσει Ρεάλ. Έχει κουβαλήσει πραγματικά, δηλαδή είναι center back παύλα striker, φίλε, έχει βάλει πόσα γκολ να πούμε. Έχει βοηθήσει τη Real πάρα πολύ, κατά την άποψή μου. Οπότε, πολύ καλό σίγουρα. Πάμε στον Lionel Messi, εντάξει, είναι από άλλο πλανήτη από τώρα. Μαζί και ο Ronaldo, δεν χρειάζεται να το αιτιολογήσω. Αυτά. De Gea, decent, αν και δεν είναι καλός γενικότερα. Okay, Mario Icardi. Αυτή δεν έχω ιδέα για τον Mario Icardi, οπότε θα τον βάλω στο μέχ. Δεν έχω ιδέα. Ωραία, λοιπόν, οπότε έλεγα ο Mario Icardi, δεν έχω ιδέα τι κάνει, γενικά αν παίζει, και ο Ντεχέα δεν έχω ιδέα. Όχι, βασικά έχω ιδέα. Δεν είναι τίποτα το τρομερό Ντεχέα. Για μένα θα πρέπει να έχει πάρει κάποιον άλλον η Manchester United, αν και πολύ καλός, εντάξει. Τον βάζω στο decent επειδή δεν είναι ποδοσφαιριστής. Eden Hazard. Δεν ξέρω γι' αυτό, δεν παρακολουθώ πολύ ισπανικό πρωτάθλημα, η αλήθεια είναι. Οπότε, Αζάρ δεν ξέρω, δεν έχει ακουστεί πολύ το όνομά του. Οπότε θα τον βάλω στο decent. Αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε δεν είναι καλός. Πολ Πογκμπά, decent. Μόντριτς είχε πάρει και τη χρυσή μπάλα. Για μένα δεν είναι και τίποτα το τρομερό. Ένα decent. Χιούν Μισόν. Δεν έχω εδώ. See you later. See you later.
Keylor Navas, μέχρι. Marco Ruiz. Δεν έχω ιδέα για τον Marco Ruiz. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Θα τον βάλω στο μέχρι λόγω ηλικίας. Kylian Mbappé. Είμαι ανάμεσα στο είναι από άλλο πλανήτη και πολύ καλός. Πολύ καλός. Είναι πολύ καλός, εντάξει. Δεν μπορώ να πω όμως ότι είναι από άλλο πλανήτη, ας πούμε, σαν Μέση Ρονάλντο. Mbappé, εντάξει, πολύ καλός. Έχει πάρει και World Cup από τα 22, που δεν ξέρω κι εγώ πόσο είναι. Είναι μικρός, έχει ακόμα όμως μπροστά του... Να, τέλος πάντων. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Εδώ πέρα. Δεν το συζητώ. Αυτό που έκανε με την Bayern, απλά την κουβάλισε πριν το Champions League. Είναι, το αξίζει πιστεύω. Σαντιό Μανέ. Θα τον βάλω στο πολύ καλός. Βασικά, decent, όχι, γιατί θα... θα δικήσω εδώ παίχτες όπως το Harry Kane, Eden Hazard, Μόντρι, βασικά, ναι, οπότε decent θα πω. Γιατί είναι και τραυματίας αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω. Πάμε Neymar Junior. Neymar Junior φέτος δεν είναι καν πρώτη παρή στο πρωτάθλημα, τουλάχιστον πριν κάτι μέρες που το είχα κοιτάξει δεν ήτανε. Οπότε και έχει και μια καταπληκτική ομάδα σε φάση με τη Lille που ήταν πρώτη ή είναι ακόμα. Οπότε θα βάλω ότι είναι πολύ καλός. Δεν θα το βάλω στον είναι από άλλο πλανήτη. Όταν ήταν με την Μπάρτσα ήταν όντως από άλλο πλανήτη. Τώρα όμως έχει πέσει. Δεν πήραν καν το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω για εκεί πάλι να έχω κοιτάξει. Virgil van Dijk. Θα τον βάλω πολύ καλός, αν και είναι τραυματίας από ό,τι ξέρω. Τώρα στην αρχή της σεζόν ήταν σίγουρα. Τώρα δεν ξέρω για τώρα. Τον βάζω πολύ καλός. Είναι από τους καλύτερους. Και Ραφαέλ Βαράν. Δεν έχω ιδέα για αυτό το παίχτη, η αλήθεια είναι, οπότε θα μπει στο decent. Κάπως έτσι είναι οι στήλες, ας πούμε. Γιατί παίζει ποδόσφαιρο δεν μπήκε κανείς. Εντάξει, ρε φίλε, τους θεωρώ πολύ καλούς όλους από αυτούς εδώ πέρα. Εντάξει, εκτός από αυτούς που είναι στο μεχ, αν και ο Ρόης θα μπορούσε να είναι και στο decent. Ωραία, λοιπόν. Μπορεί εσείς να διαφωνείτε με αυτούς εδώ πέρα που έχω βάλει. Μην αρχίσετε στα σχόλια ότι «Α, ο Ρόης έπρεπε να είναι στο... από εδώ, τέλος πάντων». Όχι, μην το κάνετε. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αυτό. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like. Κάντε και ένα share να το δουν οι φίλοι σας. Κάντε και μια εγγραφή. Πατήστε και την κουδούνα εκεί πέρα να πούμε. Ωραία. Και... αυτά. Γεια σας!